Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να είμαστε και πάλι εδώ με νέο φρέσκο επεισόδιο Metro Web TV. Σήμερα Παρασκευή, 19 του μήνα, ερχόμαστε από ένα μεσοβδόμαδο πολύ γεμάτο από όλες τις απόψεις. Είχαμε full ποδόσφαιρο με επανέναξη Champions League, όπου έλαμψαν τα άστρα του Mbappé και του Haaland. Είναι τα δύο πολύ μεγάλα έτσι ανερχόμενα αστέρια. Πολλοί μιλάνε για τους διαδόχους του Messi και του Cristiano Ronaldo, μάλλον δεν έχουν άδικο. Είχαμε χθες τα παιχνίδια του Europa League, βροχή από γκολ. Η τριάδα που δώσαμε, το πώς έσπασε έτσι, το διπλό με over της Τότεναμ που έλειπα το 1-4, το goal-goal με over στο Καρασκάκη 4-2 Ολυμπιακό στην PSV, και κλείναμε με το διπλό και over της Hoffenheim, έτσι, η οποία προηγήθηκε 0-2-1-3, έχει ακυρωνθέ goal για να κάνει το 1-4, έχει χαμένο penalty για να κάνει το 1-4 και το match λήγει 3-3, έτσι, okay. Δεν ξέρω αν κάσερε κανένας από εσάς, αλλά είναι αυτό που λένε άμα δεν σε θέλει. Είχαμε εκτός ποδοσφαίρου πολύ σημαντικό κοσμογονικό έτσι, γεγονός. Την προσγείωση, την προσεδάφιση, όχι προσγείωση, καθώς είχαμε προσεδάφιση στον Άρη του ρομποτικού ρόβερ της NASA. Θα μείνει εκεί για κανένα δύο χρόνια να συλλέξει στοιχεία, και όσον αφορά και τα αθλητικά, αλλά εκτός ποδοσφαίρου, την ώρα που γράφετε αυτό το βιντεάκι και το βλέπετε εσείς, θα γνωρίζετε λογικά και το αποτέλεσμα στον ημιτελικό του Australian Open, η πολύ μεγάλη μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ρώσο τον Μετβέντεφ, κοντά στον οποίο είχε άσχημη παράδοση, αλλά και με τον Αδάλ άσχημη παράδοση είχε τις προάλλες, και από 0-2 το έκανε σε 3-2. Μακάρι την ώρα που βλέπει το βιντεάκι ο Στέφανος να έχει περάσει τον τελικό του Australian Open. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, στην αγωνιστική που έχετε το Σαββατοκύριακο ξεχωρίζει το Ολυμπιακός Άρης το βραδάκι της Κυριακής στο Καρασκάκη, όπου ο Άρης παρά τις απουσίες του κυρίου Μπρούνο Γκάμα έχει ευκαιρία να πάρει αποτέλεσμα, γιατί ο Ολυμπιακός και σχετικά χαλαρός είναι στο πρωτάθλημα και έχει μπροστά του την ερχόμενη πέμπτη ρεβάν στην Ολλανδία, όπου το 4-2 το χθεσινό δεν τον εξασφαλίζει, αλλά θα τα δούμε αυτά στην πορεία και μέσα στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, έχω επιλογές και για σήμερα, και για το Σαββατοκύριακο και για τη Δευτέρα. Οπότε δεν χρονοτριβώ παραπάνω. Ξεκινάω από τα σημερινά. Βλέπω το πιτανακάκι και όλες για το συμβουλεύομαι. Θα σας το δείξω συνέχεια έτσι συγκεντρωτικά να έχετε μια άποψη οπτική. Λοιπόν, καλοπληρωμένο over κοντά στο 2.40 από Τρίτη Γαλλίας, National, Μπαστιά Βιλφράνς. Η Μπαστιά είναι πρωτοπόρος, έχει ξεφύγει αρκετά στη βαθμολογία. Από νίκη σε νίκη, πολλά βάζει. Δεν έχει πλέον κάποιο βαθμολογικό άγχος, δεν νομίζω να χάσει την απευθείας άνοδο. Και παίζει με μια εξίσου φορμαρισμένη Βιλφράνς, η οποία δεν ανεβαίνει, δεν πέφτει. Έχει και νέο προπονητή σήμερα, ντεμπούτο. Είναι μια ομάδα που έρχεται από συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Πολύ πιθανό σκοράρει και αυτή. Δεν θα μπλέξω με τον Άσο. Το over στο 2.40 μου κάνει και μου περισσεύει. Επίσης, καλοπληρωμένος Άσος που στέκει απόλυτα βάση φόρμας, έχουμε στο Μπέτις Χετάφ, έτσι, σημερινό μάτς της La Liga. Η Μπέτις σε πολύ καλή κατάσταση μέσα στο 2021. Κομπλέ σήμερα επιστρέφει και ο βασικός της φορ, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας. Από την άλλη, Χετάφ εσέρνεται. 4 ζήτη στα τελευταία 5 μάτς, στα οποία σκόραρε μόλις μία φορά. Στηρίζουμε την ομάδα του Μανουέλ Πελιγκρίνη. Μιλάμε για έναν Άσο στο 2+. Πάμε στις επιλογές που κράτησα για αύριο Σάββατο. Καλοπληρωμένο over για Bundesliga. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω γράψει τόσα χρόνια. Στο 2+ over στις κάτω χώρες και στην Bundesliga τα παίζουμε σχεδόν με κλειστά μάτια. Πόσο μάλλον όταν αναφέρουμε στο Freiburg Union Βερολίνο, όταν μιλάμε για δύο από τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν. Με την Freiburg μάλιστα εντός έδρας να είναι full to over. Έτσι, στο 2-10-2-15 το over παίζεται πολύ πιθανό συνδυαστεί και με goal-goal. Nantes Marseille, καλοπληρωμένο goal-goal. Η Nantes με το που άλλαξε προπονητή έβγαλε super διπλό στο derby με την Angers. Σκοράζει στα τελευταία μάτς, έχει βάλει 5 γκολ στα τελευταία 2 παιχνίδια της. Η Μαρσέη και αυτή πήρε τα πάνω με το 3-2 επί της Νις μεσοβδόμαδα. Έχει και επιστροφές, το γκολ κοντά στο 95 σε μάτς που παίζει και το 1-1 αρκετά. Και στο ντέρμπι του Merseyside, αύριο το απόγευμα, Liverpool-Everton, το μάτς με τις περισσότερες αποβολές στην ιστορία της Premier League, και ένα έτσι ειδικό στοιχηματάκι αυτό, η αποβολή κόκκινη κάρτα. Γκολ και over. Η Everton, η οποία έχει να κερδίσει στο Anfield από το 1999, απίστευτο, μιλάμε για ένα ζευγάρι που κάθε χρόνο ανελιπώς τίθενται αντιμέτωπες. Γενικά έχει να κερδίσει τη Λίβερπουλ από το 2010, δεν είναι σε καλή κατάσταση, ούτε η Λίβερπουλ βέβαια πετάει. Αμφότερες παίξαμε στο εβδομάδα 2-0 κόντρα στην Λειψία η Λίβερπουλ για το Champions League, 1-3 από την City η Everton μεσοβδόμαδα που δεν πατάει καλά. Το goal και over νομίζω είναι πολύ πιθανό. Ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος, και η κόκκινη κάρτα και τα γκολ στο ντέρμπι του Merseyside είναι πολύ πιθανά. Περνάω στις επιλογές της Κυριακής. Ξεκινούμε λονδρέζικο ντέρμπι, West Ham Tottenham, και εδώ τον γκολ και over κρατάω σε αποδόσεις και τα πάνω από το δίφραγκο. Η West Ham μετά από πάρα πολλές δεκαετίες είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία
σε τόσο προχωρημένο στάδιο τη σεζόν έναντι τη Τότεναμ που πήρε τα πάντα μετά την χθεσινή εύκολη νίκη επί τη Βόλσμπεργκ με 1-4. Τυπική διαδικασία Ερεβάνς, δύο πολύ καλές ομάδες, goal-goal και over, παίρνουμε καλή απόδοση. Με σημείο The Black West Ham είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Από Αυστρία, δύο σημεία, ο ας της Στουρμ Γκρατς που είναι πανίσχυρη εντός έδρας, έχει πάρα πολλούς άσους σε ειρήνη και ομάδα κορυφής, παίζει με τη Βόλσμπεργκερ που χθες βράδυ έγινε έρμεο στη διαθέση της Τότεναμ. Υπάρχει και ταξίδι, καθώς δεν ήταν τυπικά εντός έδρας μάτς, στη Βουδαπέστη έγινε το παιχνίδι και μιλάμε για μια απόδοση 2+. Είναι ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα η Στουρμ και σίγουρα πιο φρέσκια από την Βόλσμπεργκερ. Επίσης στην Αυστρία σηκώνει κόντρα η Ζάλτσμπουργκ που έχασε χθες από τη Βιγιαρεάλ με 0-2. Έχει την ρεβάνς που θα πάει να τα παίξει βέβαια όλα για όλα. Είναι ομάδα συνηθισμένη σε ευρωπαϊκές προκλήσεις και παίζει την Κυριακή με τη Rapid Viennese, την δεύτερη της βαθμολογίας. Εδώ έχουμε πολύ μεγάλη απόκληση στις αποδόσεις. Το Χ2 νομίζω στέκει. Η Ζάλτσμπουργκ και κουρασμένη και με το μυαλό στη ρεβάνς με τη Villarreal, η Rapid έχει ευκαιρία να πάρει αποτέλεσμα, με διπλό την πιάνει στην κορυφή την Salzburg. Και το γαλλικό βραδινό ντέρμπι της Κυριακής Παρί Μονακό, ένα ζευγάρι παραδοσιακά μας δίνει πάρα πολλά γκολ. Στο μάτς του πρώτου γύρου η Μονακό έχει κερδίσει τους Παριζιάνους με 3-2. Η Παρί που έρχεται από την τεράστια εμφάνιση στο Camp Nou με τον Mbappé να κάνει παπάδες. Νεϊμάρ και τη Μαρία θα προσιάσουν και πάλι, αλλά νομίζω ότι και χωρίς αυτούς μπορεί να την κερδίσει τη Μονακό. Το άσο με γκολ μας δίνει απόδοση κοντά στο 2,70. Και γκολ με over σκέτο, χωρίς να μπλέξει με σημείο κάποιος, μπορεί να είναι μια επιλογή. Και κλείνω με ένα ίσως το σημείο του Πούσου Κουδού. Η κόντρα της Club Breeze είναι δευτεριάτικο παιχνίδι. Club Breeze Λέοβιν, η Club Breeze η οποία έπαιζε χθες βράδυ στην Ουκρανία 1-1 με την Δυναμό Κιέβου. Στα καπάκια την ερχόμενη Πέμπτη η Ρεβάν στα πάντα είναι ανοιχτά. Η Breeze η οποία έχει εξασφαλίσει την πρωτιά στο Βέλγιο, έχει ξεφύγει πάρα πολύ στη βαθμολογία. Έχει πολλά κρούσματα όλο το προπονητικό team και 4 παίκτες, εκ των οποίων οι 2-3 είναι βασικότατοι εκτός λόγω κορονοϊού. Και παίζει με τη Λέοβεν, η οποία φέτος είναι ο φωνέας των γιγάντων. Έχει κερδίσει την Club Breeze στο πρώτο παιχνίδι. Μια Λέοβεν η οποία έχει σκοράρει σε όλα τα φετινά εκτός έδρας παιχνίδια της και σχεδόν σε όλα τα φετινά παιχνίδια της μέσα έξω. Το ξερό διπλό είναι κοντά σε 9 μονάδες. Το Χ2 είναι κοντά στο 3,5. Δευτέρα με Πέμπτη βράδυ που είναι η Ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Πού μυαλό και έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά, επαναλαμβάνω, πού μυαλό για πρωτάθλημα. Είναι κόντρα που φωσφορίζει, έτσι. Είναι. Σε τραβάει να την επιλέξεις. Υπάρχει αξία ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον πίνακα, να έχετε έτσι και μια οπτική εικόνα. Βλέπετε εδώ, Metrobet TV. Σήμερα Μπαστιά over και Μπέτις άσο, BB. Σάββατο over τη Freiburg, goal goal τον Αντ Μαρσέι, goal goal και over το Liverpool Everton. Την Κυριακή goal goal και over το West Ham Tottenham. Άσο η Στουρμ Γκρατς με την κουρασμένη Βακ Πέλετς. Κόντρα τη Ζάλτσμπουργκ που και αυτή κουρασμένη και η Ραπίντ είναι πολύ καλή φέτος. Παρί Μονακό, άσο με γκολ-γκολ. Γενικά παιχνίδι που μπορεί να ξεφύγει το σκορ και στο over 3,5 και over 4,5. Ζευγάρι που δίνει πολλά γκολ παραδοσιακά. Και την Δευτέρα, μια κόντρα που σίγουρα αξίζει τα λεφτά της, Club Breeze Leuven, το Χ2 ή το ξερό διπλό. Εξήγησα το γιατί. Πολλά περισσότερα στις ραδιοφωνικές εκπομπές του Μετρόπολης, φαβορεί και outsider και αύριο το απόγευμα και την Κυριακή. Πολλά περισσότερα φυσικά και για όλα τα παιχνίδια του κουπονιού. Όπως κάθε Σάββατο, στο αυριανό ένθετο Metrobet της Metrosport.